Η Νέα Αρτάκη δεν κατάφερε να κάνει την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μύκονο. Πριν την έναρξη αναμέτρησης, η διοίκηση του αθλητικού ομίλου Νέας Αρτάκης τίμησε τον προπονητή των φιλοξενουμένων Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα της περιοχής και ξεκίνησε την καριέρα του από τη Νέα Αρτάκη πριν πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, όλα κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Στο 22, μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, μετά την εκτέλεση φάουλ του Πινέιρο και την κεφαλιά του Γάσπαρη, ο Σαμπανίδης νικήθηκε στο τέτα-τέτ από τον Κατσιμίτρο. 7 λεπτά αργότερα, ο γκολκίπερ της Νέας Αρτάκης μπλόκαρε το σουτ του Πινέιρο. Στο 39, ο Τσούπρος παραχώρησε κόρνερ, ο διαιτητής Γκαϊτατζής τον τιμώρησε με φάουλ και κίτρινη κάρτα. Στο 43ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για το μαρκάρισμα του Φατιών στον Πινέιρο και στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Σαμπανίδη πέρασε πάνω από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα από τη λανθασμένη μεταβίβαση του Γιαλεδάκη, ο Σαμπανίδης έκανε το σουτ και παρά την προσπάθεια του Κατσιμίτρου η μπάλα κατέληξε στο βάθος εστίας 0-1 στο 44ο λεπτό. Ο πανηγυρισμός του σκόρερ ξύπνησε την εξέδρα και τους παίκτες του Γιώργου Κούτσι και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο πολίτης ζάλισε την αντίπαλη άμυνα και έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Στασινόπουλος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο 55 ο Πινέιρο βρέθηκε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Φατιών και αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για θέατρο. 10 λεπτά αργότερα ο πολίτης ελήχθηκε ανάμεσα από 4 παίκτες και σούταρε, ο Χανιωτάκης μπλόκαρε. Στο 66 ο Πινέιρο τράβηξε την άμυνα πάνω του και πάσαρε στο Σπυρόπουλο που έκανε το σουτ χωρίς να βρει στόχο. Στο 83ο λεπτό οι γηπεδούχοι ξεδιπλώθηκαν ωραία με τον Παπαγγελή να μπαίνει στην περιοχή αλλά να καθυστερεί με συνέπεια το σουτ να αλλοιωθεί και να καταλήξει την αγκαλιά του Χανιωτάκη. Τελευταία αξιόλογη φάση στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, όπου μετά την εκτέλεση φάουλ του Πολίτη και την κεφαλιά του Τσούπρου, ο Χανιωτάκης δύσκολα παραχώρησε κόρνερ. Τελικό αποτέλεσμα 1-1, πρώτη απώλεια βαθμών για τους Ευβοιώτες. Θα ευχαριστήσουμε την ομάδα της Αρτάκης για τη φιλοξενία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με έμπειρους παίχτες, ποιοτικούς, στιβαρή διοίκηση, καλό προπονητή. Ευχόμαστε ότι καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος και να πετύχει τους στόχους με υγεία. Ήταν ένα δύσκολο, δυνατό παιχνίδι. Εμείς ήρθαμε εδώ να κάνουμε το παιχνίδι μας όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, κοιτώντας το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ένα δυνατό παιχνίδι με φάσεις εκατέρωθεν. Πήραμε τον βαθμό της οπαλίας και συνεχίζουμε. Θεωρώ ότι στα πρώτα 10 λεπτά μας ήταν λίγο νοθροί. Δεν μας δημιούργησε βέβαια κάποια μεγάλη φάση ο αντίπαλος. Μετά το 12 ξεκινήσαμε να παίρνουμε μέτρα, να ελέγχουμε κατά κάποιον τρόπο το ρυθμό του παιχνιδιού. Θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο ένα ίσως μοιρασμένο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε σε 2-3 περιπτώσεις, αν ήμασταν πιο τολμηροί, θα έλεγα, να πάρουμε κεφάλι εμείς στο σκορ. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην διαχείριση του παιχνιδιού. Δεν θα σταθώ στο ατομικό λάθος. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, γίνονται αυτά τα λάθη. Η ομάδα μας μετά το 1-0 αντέδρασε και έφτασε στην ισοφάριση. Όσον αφορά τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι είχαμε καθολική υπεροχή. Θα μπορούσαμε σε 3-4 περιπτώσεις να μπούμε μπροστά στο σκορ. Ανεβάσαμε τις γραμμές μας, πήραμε ένα ρίσκο. Δεχτήκα μια αντεπίθεση που και εκεί ίσως ο αντίπαλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι και εκείνος. Αλλά εκτιμώ ότι στο δεύτερο μήχρονο πραγματικά τα παιδιά δώσανε και την ψυχή τους, προσπάθησαν, διεκδίκησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, δεν αλλάζει κάτι στο στόχο μας.